Τον κύριο Νίκο Βούτση υποδεχόμαστε, πρώην πρόεδρο της Βουλής και βουλευτή. Γεια σας κύριε Βούτση. Τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Καλά. Εντάξει. Είστε καλά, σήμερα στο Βόλο, 7 η ώρα το απόγευμα είναι η ομιλία σας. Βεβαίως. Σας συναντήσαμε και νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου. Είστε κι εσείς σε διαδικασία συνεδρίου. Ναι, ναι. Για την αυτή ήταν σύμπτωση. Νέα Αριστερά. Να σας πω, ήταν σύμπτωση αυτό με τα δύο συνέδρια? Έτσι φαίνεται. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο λόγο. Ναι. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο λόγο. Είτε έτσι αλλιώς καθένας έχει τις προτεραιότητές του. Εσάς συμπίπτει και χρονικά με την αποχώρηση αρκετών βουλευτών, ναι, ναι, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. 11 βουλευτών και της πλειοψηφίας, θα λέγει κανείς, και των ιστορικών στελεχών και των νεότερων στελεχών. Οπότε το κάνατε πάνω στο χρόνο. Όχι, το κάναμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε για να υπάρξει πραγματικά ένα κόμμα, η Νέα Αριστερά, και να μην είναι απλώς το περιτύλιγμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι επί σωστά, ένα χρόνο, ναι, ναι, επί ένα χρόνο, εκ των πραγμάτων, επειδή δεν είχε γίνει καμία διαδικασία, όλοι κινούνται και γύρω από τους 11 που είναι μέσα στη Βουλή και από τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν εκεί. Mm-hmm. Τώρα έχουμε διαμορφώσει θέσεις, υπάρχουν παντού οργανώσεις που συζητάνε και που πιστεύω πως θα ληφθούν αποφάσεις που θα βελτιωθεί πολύ και η κοινωνική υγείωση και η κοινωνική απήχηση κυρίως αυτού του κόμματος. Θέλετε, αλλά με ειλικρίνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τον αριστερό λόγο, να δούμε τι έγινε σε αυτόν τον ένα χρόνο? Ναι, βεβαίως. Σε αυτόν τον ένα χρόνο... Καλά, τι δεν πήγε καλά. Να σας πω... Για την Νέα Αριστερά, λέω. Σε αυτόν τον ένα χρόνο υπήρξε καταρχήν μία πικρή δικαίωση για το τι συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγκαίρως, πάρα πολύ εγκαίρως, είχαμε επισημάνει ότι αυτή η μετάλλαξη του κόμματος και η αντιπολιτική θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Ο τόνος μου είναι στο πικρή, δεν είναι στο δικαίωση. Σαφώς, διότι αισθανόμαστε, δεν μπορώ να σας φανταστώ να τρίβετε τα χέρια σας. Όχι, ούτε κατά διάνοια. Διότι αισθανόμαστε και ξέρουμε και από την εμπειρία μας πως όταν ένας χώρος βάλεται και μάλιστα αυτοχειριαζόμενος πολιτικά και ιδεολογικά, αυτό αφορά όλους και όλες που έχουν περάσει από αυτό το χώρο, ανεξάρτητα αν είδαν εγκαίρως κάτι, αν είχαν κριτική άποψη κτλ. Έτσι είναι και με την πτώση του τείχους. Θυμίζω για τους πολύ παλαιότερους σε σχέση με όλη την αριστερά. Άρα γνωρίζουμε πως οι επιπτώσεις είναι πάνω στο σύνολο της αριστεράς και πάνω προφανώς και σε εμάς. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που έγινε και στην ελληνική πολιτική σκηνή που έχει κραδασμούς που συμπυκνωθήκαν στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που για πρώτη φορά αισθάνθηκε η Νέα Δημοκρατία να φεύγει από το Ιμπέριουμ του 41% που είχε πέρσι, το ΠΑΣΟΚ να κάνει κάποια μετρημένα βήματα, αμφισβητήθηκε η ηγεσία του, σήμερα έχει επιλέξει την ηγεσία του, φαίνεται δημοσκοπικά ότι έχει μια ευρύτερη κίνηση. Στην αριστερά τα πράγματα επίσης είναι γνωστά πως γίνανε. Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το ότι το κόμμα μας, έστω και για λίγο, η Νέα Αριστερά δεν έβγαλε ευρωβουλευτή, δεν πέρασε το 3%. Μένει να, και το κάνουμε, να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτή την υπόθεση. Το σημαντικό όμως, το συγκλονιστικό των ευρωεκλογών, πάνω στο οποίο όλοι θα έπρεπε να σκύψουν, είναι το τεράστιο, το τεράστιο βήμα της αποχής. Μα το 60% δεν είδα να χτυπάει και επίσης, καμπάνα στο σύνολο του πολιτικού προσωπικού. Θα έπρεπε, θα έπρεπε. Διότι μέσα εκεί υπάρχουν, κανείς δεν μπορεί να το εστερνιστεί. Θα ήταν ανοησία να πει κανείς, α, είναι αριστεροί ή απογοητευμένοι, α, είναι δεξιοί που λόγω του ότι δεν τους τα έκανε καλά, ας πούμε, κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Είναι διαφόρων προελεύσεων όλων των ηλικιών και ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται την μειωμένη αξιοπιστία που έχει το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικές δυνάμεις. Ήμουνα στο Καλλιμάρμαρο, στην τεράστια εκδήλωση που έγινε για τα Τέμπη, όπου φάνηκε αμέσως και με πολύ νέο κόσμο, που κατά τα άλλα αρκετοί δεν ψηφίζουν ή έχουν τη λογική της ανάθεσης, φάνηκε εκεί πως υπάρχει μια διαμορφούμενη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει κάποια πράγματα. Αυτό σε κάτι τέτοιο συλλογικό, όπως ήταν αυτό, καταγραφή, μια διαμαρτυρία. Εκφράζεται κοινωνικά
όχι με τον τρόπο και στην έκταση που θα θέλαμε, ούτε, ούτε στην έκταση που θα δημιουργήσει την ανάγκη, όπως είχε γίνει, αν θυμάστε, προδεκαετίας με τις πλατείες των αγανακτισμένων κλπ. Ναι, που εκείνη η κοινωνική κίνηση δημιούργησε την ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης. Είχε σηκώσει και κουρνιαχτό, αλλά και πολλή αμφισβήτηση εκεί. Όλα. Κοιτάξτε, όταν κινείται ο κόσμος, όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση, μια σύγκρουση, ενώ πέραν από βίαιες συμπεριφορές, για τις οποίες δεν συζητάω, ούτε τις εστερνίζομαι, αυτό δημιουργεί, φέρνει στην επιφάνεια. Γι' αυτό λέμε για επιστροφή της πολιτικής. Δηλαδή, αυτό το οποίο είπαμε ως Νέα Αριστερά, ότι φτιάχνουμε, κάνουμε αυτό το διάβημα για να επιστρέψει η πολιτική, είναι ακριβώς για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, και αυτό θα το προσπαθήσουμε, πώς παραδείγματος χάρη έγινε αυτό χθες στη Βαλένθια, πώς εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έγινε εδώ, πώς η λειψιδρία, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, σαν φαινόμενα πια τα οποία δεν έρχονται, λένε κάθε 100 χρόνια, κάθε 50 χρόνια, κάθε 200 χρόνια, για τη μάνδρα, για το μάτι, για παντού. Λοιπόν, αυτό το θέμα της κλιματικής κρίσης, παραδείγματος χάρη, είναι και θέμα του ίδιου του συστήματος, έτσι. Πείτε μου κάτι. Του καπιταλιστικού συστήματος. Είστε από τα ιστορικά. Χρειάζεται δηλαδή αριστερά και δεξιά, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν βρισκόμαστε σε εποχές. Είναι συνεννόηση, να το πούμε απλά. Δεν βρισκόμαστε σε εποχές. Γίνονται δύο πόλεμοι, υπάρχουν από επισητιστική κρίση, μεταναστευτικές ροές, μια πολυκρίση λέμε εμείς. Δεν είμαστε σε μια εποχή ουδέτερης ανάπτυξη, κάτι τέτοιο. Εδώ διαμορφώνονται στρατόπεδα απόψεων, ιδεολογικών απόψεων. Άρα η αριστερά μπορεί να έχει σήμερα μια υποχώρηση στην μορφή της, τουλάχιστον την ριζοσπαστική ανανεωτική, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πλην όμως είναι μια εντελώς απαραίτητη οπτική, έτσι, και για τους αγώνες των εργαζομένων και για το μέλλον. Πείτε μου κάτι, επειδή ανήκετε στην γενιά των ιστορικών στελεχών της αριστεράς, που πάντα πάλευε και με τους αριθμούς, αυτά τα σενάρια των τελευταίων ημερών για το αν θα πάμε στο μέτρο, στο εκλογικό μέτρο του 5 ή και 6 ακούστηκε τις 100, πώς το αντιμετωπίζετε? Ο Ερντογάν το έχει 10%. Τι να σας πω από εκεί και πέρα. Δηλαδή, και παρόλα αυτά... τώρα ο παραλληλισμός παραπέμπει σε έναν υπαιγμό δικτατορίας. Αυτό σε άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αν συζητάγαμε για τις υποκλοπές και το καθεστώς στο μεγαλύτερο σκάνδαλο, σαφέστατα, που έχει γίνει στην μεταπολίτευση, που είναι οι υποκλοπές και το Predator, τότε θα σας έκανα και τέτοιους υπαινιγμούς, με την έννοια όχι της αντιστοίχησης, αλλά με την έννοια της συμπεριφοράς. Γι' αυτό το θέμα του εκλογικού νόμου δεν κάνω αυτή την αντίστοιξη. Θέλω να πω πως ούτε αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό. Έβαλε τον Μπιχτσελή του αριστερού κόμματος, τον έβαλε στη φυλακή, στις φυλακές ψήσης της ασφαλείας, παρότι πέρασε και το 10% εκεί. Τι θέλω να πω, πολιτικά είναι τα προβλήματα. Η κυβέρνηση τώρα αισθάνεται πως έχει, και έχει, και αυτή είναι η τάση και στην Ευρώπη, μία πίεση από την ακροδεξιά ή άλλοι το ονομάζουν και από τη λαϊκή δεξιά μέσα στους κόλπους της. Και σκέφτονται διάφορα πράγματα, είτε σε ό,τι αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, είτε σε ό,τι αφορά αλλαγές του εκλογικού νόμου κλπ. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Έχει κάθε δικαίωμα να το σκέφτονται και να δούμε, και το εκλογικό σύστημα έχει αλλάξει, δυστυχώς. Θα το δούμε. Αυτά που με ενδιαφέρουν, ενώ πάντοτε στο θεσμικό επίπεδο, δεν πάω στην οικονομία, από πλευράς της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, είναι παραδείγματος χάρη ότι έχει μια πολεμική απέναντι στα αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, το Σύνταγμά μας έχει τις ανεξάρτητες αρχές και έχει και το Κοινοβούλιο με τις επιτροπές οι οποίες ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία. Έτσι υπάρχει ισορροπία. Εκεί βλέπουμε μια επιθετικότητα, σε λέω τόσο σχέση με τον συνήγορο του πολίτη και με την ΑΔΑΕ, και μια επιθετικότητα για έλεγχο, για χειραγώγηση. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι είναι, ας πούμε, πλήγμα στη δημοκρατία. Αν σας έλεγαν, πηγαίνοντας σε ένα συνέδριο κάπου στην Ευρώπη αριστερών κομμάτων, πώς θα περιγράφατε τη Νέα Αριστερά? Έχει αποκτήσει αυτόνομα χαρακτηριστικά? Οπωσδήποτε υπάρχουν ταυτωτικά στοιχεία τα οποία δεν προκύπτουν από παρθενογένες. Εμείς δεν θέλουμε να εμφανιζόμαστε, και όταν λέω εμείς ενώ οι νεότεροι κυρίως και οι βουλευτές που είναι τώρα στην πρώτη γραμμή, εμείς βοηθάμε,
αποφασιστικά για να υπάρξει αριστερά. Δεν είναι πάντα επικουρική, και ουσιαστική. Ναι, θέλω να σας πω, δεν κινούμε με την αντίληψη πως οι κύκλοι γίνονται συνεχώς και επαναλαμβάνονται. Περαστικοί είμαστε, μας χρωστάει η αριστερά, μας χρωστάει ο κόσμος που μας εξέλεξε ως βουλευτές. Το θέμα είναι την εμπειρία μας με τιμιότητα να τη βάζουμε στην υπηρεσία και του λαού. Ωραία. Και της αριστεράς. Για πείτε λοιπόν, μας λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλά ταυτοτικά στοιχεία τα οποία έρχονται από την παράδοσή μας, είτε της ανανεωτικής αριστεράς είτε της ριζοσπαστικής αριστεράς, προγραμματικά στοιχεία, κυβερνητικές εμπειρίες, θέματα διαδικασίας και το πώς λειτουργεί η δημοκρατία, τα οποία είναι δεδομένα. Αυτό που κυρίως μας απασχολεί όμως είναι να αναμετρηθούμε με τα νέα επίδικα, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και τι αλλαγές θα φέρει στην παραγωγή και τις παραγωγικές σχέσεις. Διότι καμία τεχνολογική έκρηξη όπως είναι αυτή δεν είναι ουδέτερη. Έτσι. Η κλιματική κρίση, πώς θα αντιμετωπιστεί η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι το μέλλον. Δηλαδή, όπως ήταν κάποτε το ίντερνετ, που κάνανε. Εκεί θα πρέπει, εκεί δοκιμάζεται η αριστερά σε μεγάλο βαθμό, διότι δεν είναι το αυτονόητο της υπεράσπισης που θα πρέπει σήμερα, έχει μεγάλη επικαιρότητα παρόλα αυτά, της υπεράσπισης του μισθού, του εισοδήματος, του αξιοβίωτου, της υγείας, της παιδείας. Αυτά είναι επιπλέον επίδικα όπου δοκιμάζεται η αριστερά και διεθνώς και στη χώρα μας. Και δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα πράγματα για όλους, διότι γίνονται δύο πόλεμοι. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα μεταξύ Τυρού και Ακλαδίου για τα πυρηνικά όπλα, παραδείγματος χάρη. Μία συζήτηση που γνωρίζετε πολύ καλά, πως ήταν απαγορευμένη επί 50 χρόνια. Σαφώς. Ούτε συζητούσε. Αλίμονο. Λέγαμε μάλιστα, αν δεν τα έχουν βάλει μέσα, θα σαπίσουν. Και τώρα συζητάνε τι θα γίνει, μέχρι που θα φτάσει, θα είναι μικρό πυρηνικό όπλο. Θα πάει εδώ. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα επικίνδυνα. Και αγρευτικά. Αγρευτικά. Η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζει τη ταυτότητά της, το στοιχείο της ταυτότητάς μας είναι αυτό που πάντοτε λέγαμε ο κριτικός αριστερός ευρωπαϊσμός. Είμαστε αυτής της σχολής, κάνοντας μια αυστηρή κριτική στο τι γίνεται η Ευρώπη σήμερα, τόσο αυστηρή που κάνει και ο κύριος Ντράγκη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε επί πολλή ώρα, απλώς λέω το όνομα για τους ακροατές να προστρέξουν, να δουν το σύνολο των προτάσεων που κάνει ο Ντράγκη για να σταθεί η Ευρώπη στα πόδια της, που είναι στον αντίποδα σε μεγάλο βαθμό αυτό που γίνεται σήμερα. Και αντίθετα έχουμε ένα κίνδυνο από εκεί, τα κονδύλια και η αλληλέγγυα οικονομία που λέγαμε εμείς κάποτε για ευρωομόλογα κτλ., όπως έγινε στην πανδημία για πρώτη φορά, να διοχετευθούν προς την πολεμική οικονομία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Βούτση. Καλή επιτυχία στο συνεδριό σας. Για να μας δώσει και ξεκάθαρη ταυτότητα, έτσι. Όσο πιο περισσότερο γίνεται και να επιδράσουμε και στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα και για την αναζήτηση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, παρότι οι προϋποθέσεις σήμερα δεν αχνοφαίνονται πολύ στο βάθος του ουρανού. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.